Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Μαθιό στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην τηλεφωνική στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Τρίπολης. Πάντα να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε. Προπαντός η ενημέρωση. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε καταρχάς μερικά πράγματα για την ίδια την εταιρεία σας. Να πληροφορηθεί ο κόσμος ποια είναι η Digia. Η Digia είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία η οποία έχει συσταθεί από τους από τα κανάλια τους ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας της χώρας με στόχο να φτιάξει, να αναπτύξει το ψηφιακό δίκτυο για τα κανάλια αυτά και για όλους όσους άλλους θα θέλαν να πάρουν υπηρεσίες από την εταιρεία μας και να βοηθήσει την χώρα από τη δικιά της μεριά στην μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή. Ωραία. Ξεκίνησε πρόσφατα ο σταθμός του Πεταλιδίου πριν από μερικές μέρες. Εμάς μας αφορά πάρα πολύ ο νομός Αρκαδίας αυτή τη στιγμή. Από το σταθμό του Πεταλιδίου εξυπηρετήθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μεγαλόπολης και όλα τα χωριά που είναι προς την περιοχή της Καλαμάτας. Για τον νομό Αρκαδίας, έχουμε κάτι να πούμε στους ακροατές μας, έχετε κάτι να πείτε εσείς? Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση η οποία έχει το πλάνο, ας το πούμε, της ανάπτυξης της χώρας για την ψηφιακή εποχή, το οποίο έχει πλέον βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα για όλα τα κέντρα του κύριου κορμού του ψηφιακού δικτύου. Σύμφωνα με αυτό, η περιοχή της Αρκαδίας προβλέπεται να είναι γύρω στην άνοιξη, να περάσει την ψηφιακή εποχή. Η νέα, ας το πούμε, αυτή η τελευταία φάση μετάβασης δεν θα είναι σημειακή όπως ήταν μέχρι τώρα. Δηλαδή, το τελευταίο κέντρο που αναφέρατε στο Πεταλίδι έκλεισε και πέρασε την ψηφιακή εποχή μόνο το κέντρο Πεταλιδίου, ενώ δεν επηρεάστηκε, ας το πούμε, το κέντρο Αετός που ήταν και αυτό για να καλύπτει την πόλη της Καλαμάτας και κάποια άλλη ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Αυτό ήταν το τελευταίο κέντρο που έκλεινε σημειακά, δηλαδή μεμονωμένα. Από εδώ και πέρα η μετάβαση θα γίνεται περιοχικά, δηλαδή θα περνάνε ολόκληρη περιοχή στην ψηφιακή εποχή και συγκεκριμένα για την Αρκαδία θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο κλείσιμο, ας το πούμε, αναλογικής και πέραν την ψηφιακή εποχή, μια ευρύτερη φάση, η οποία και αφορά σε όλη την Πελοπόννησο. Δηλαδή την άνοιξη που είπαμε δεν θα είναι μόνο η Αρκαδία που θα περάσει την ψηφιακή εποχή, αλλά θα περάσει όλη η Πελοπόννησος. Θα σταματήσει οποιαδήποτε αναλογική εκπομπή και θα έχουμε μόνο ψηφιακή εκπομπή στην περιοχή της Πελοποννήσου. Μάλιστα. Στην Αρκαδία προφανώς ο μεγάλος σταθμός είναι στα Δολιανά. Γεγονός. Ναι. Υπάρχει πρόβλεψη, ο νομός Αρκαδίας είναι ένας πολύ δύσκολος και δύσβατος νομός. Δηλαδή από τα Δολιανά, από το σταθμό των Δολιανών δεν έχει κάλυψη η Κινουρία. Δεν έχει κάλυψη ο Δήμος Γωτινίας. Ναι, με αυτό τι προβλέπετε, έχετε κάτι στο νου σας? Υπάρχει εδώ κάτι, ακούγεται ότι μπορεί να κάνετε την εγκατάσταση και να περάσει στους Δήμους το κοστολόγιο, ίσως πληρώνοντας κάποιο τίμημα, κάποιο νίκη ή κάτι άλλο. Να διευκρινίσουμε λιγάκι τι ακριβώς συμβαίνει με την ευθύνη, ας το πούμε, του ψηφιακού παρόχου και το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Κάθε ψηφιακός πάροχος αναλαμβάνει να εκτελέσει έναν χάρτη συχνοτήτων, ο οποίος έχει προκύψει από την πολιτεία. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο χάρτης συχνοτήτων δουλεύει περίπου για το 95-96% του πληθυσμού της χώρας. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο θα κληθεί ο πάροχος να εκτελέσει. Έτσι έχει συμβεί και σε άλλες χώρες και έτσι ενδεικτικά αναφέρω ότι αυτό το ποσοστό στην Αγγλία ήταν 80%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από μικρά κεντράκια, ας το πούμε, τα λεγόμενα gap fillers, δηλαδή είναι αυτά τα οποία καλύπτουν κενά και τα οποία μέχρι στιγμής τα ξέραμε ως δημοτικοί αναμεταδότες. Δηλαδή, ακόμα και στην αναλογική εποχή, αυτό το φαινόμενο υπήρχε. Μάλιστα, το δίκτυο των καναλιών δεν καλύπτει το 100% του πληθυσμού, καλύπτει πάλι ένα 95-96%. Το υπόλοιπο 4% του πληθυσμού καλυπτόταν από ένα πυκνό δίκτυο τοπικών αναμεταδοτών, τα οποία οι Δήμοι τα ξέρουν ήδη. Ναι, οι περισσότεροι Δήμοι έχουν εγκαταστήσει κιόλας. Έχουν εγκαταστήσει.
Λοιπόν, ναι. Αυτά τα κέντρα και στην προηγούμενη εποχή χρηματοδοτούνται από τους Δήμους, όπως γνωρίζετε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο το πλήρωναν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο το κάλυπτε ο Δήμος. Και μάλιστα μέχρι πρότινος, στην αναλογική εποχή, θα πω ότι ήταν και λίγα και αυθαίρετο αυτό. Δηλαδή κάθε Δήμος ο οποίος θεωρούσε ότι η περιοχή του δεν είχε ικανή κάλυψη, αποφάσιζε με τη βοήθεια κάποιου τεχνικού και έστεινε ένα τέτοιο κεντράκι, επέλεγε κάποιες συχνότητες οι οποίες εξέπεμπε και βοηθούσε την περιοχή του. Το κόστος αυτής της εγκατάστασης βάρινε και τότε 100% τους Δήμους. Και μάλιστα πολλές φορές ήταν και σχετικά υψηλό, διότι δεν υπήρχαν οικονομίες κλίμακας, δεν υπήρχε δύναμη διαπραγματευτική από το Δήμο να πάρει εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα αυτό που έχουμε δει εμείς στα βουνά είναι και χαμηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, αλλά και αρκετά ακριβές εγκαταστάσεις σε σχέση με αυτό που αποδίδανε. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάτι το οποίο έρχεται να αλλάξει από την άποψη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτοί οι σταθμοί θα εξακολουθούν να ανήκουν στους Δήμους και όπως έκανε όλη η χώρα μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, θα κάνουν και οι Δήμοι μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Αυτό που αλλάζει όμως είναι ότι ενώ πριν αυτή η διαδικασία γινόταν αυθαίρετα και η επιλογή του εξοπλισμού και η επιλογή του κόστους, αν θέλετε, και η επιλογή το ποιος θα βλέπει έτσι και σε ποιες συχνότητες θα παίξει και όλα αυτά τα πράγματα γινόντουσαν αυθαίρετα, με αποτέλεσμα πέραν από τη μεγάλη επιβάρηση που είχαν οι Δήμοι από αυτή τη διαδικασία, υπήρχε και πολλές φορές φαινόμενα παρασίτων, δηλαδή αυτοί οι σταθμοί, ενώ καλύπτανε αποτελεσματικά μια περιοχή, δημιουργούσαν παράσιτα σε άλλες περιοχές. Αυτό κανείς δεν μπορούσε να το ελέγξει και αν θέλετε είναι και ένα κομμάτι του προβλήματος στην ελληνική περιοχή, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάποιος χάρτης συχνοτήτων. Τι προβλέπετε αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα? Προβλέπετε ότι αυτά τα κέντρα παραμένουν στην ευθύνη των Δήμων, απλά οι Δήμοι έρχονται σε συνεννόηση με τον πάροχο, το δικτύο, αυτός δηλαδή που θα αναδειχθεί πάροχος δικτύου, τόσο ως προς τη συχνότητα που θα εκπέμψουν, όσο και στις κατεύθυνσεις που θα εκπέμπουν αυτά τα κέντρα, ενώ ο πάροχος θα έχει στα χέρια του κάποια εργαλεία που θα μπορέσουν να εξηγήσουν και να δούνε εάν πραγματικά απαιτείται κάποιο τέτοιο gap filler, δηλαδή κάποιος τέτοιος σταθμός, ή με το ψηφιακό σήμα, περιοχές που πριν δεν καλυπτόντουσαν από τη τηλεόραση, σήμερα θα έχουν σήμα. Με αυτό τι θα επιτευχθεί? Θα επιτευχθεί ότι θα έχουμε χαμηλότερο κόστος για την ψηφιοποίηση αυτού του δευτερεύοντος δικτύου για τους Δήμους. Η ιδιοκτησία αυτών των κέντρων παραμένει στους Δήμους, αλλά θα έχουμε και πολύ πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, γιατί πλέον θα είναι σύνομα, θα μπαίνουν μέσα στο δίκτυο του παρόχου από άποψη συχνοτήτων, άρα δεν θα δημιουργούν παρεμβολές, θα μελετώνται από τον πάροχο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε άλλες περιοχές και έτσι θα έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα οργανωμένο δίκτυο επίγειας εκπομπής πολύ λιγότερο δυνατό κόστος για τους Δήμους που θα επιλέξουν να έχουν αυτή την υποστήριξη. Μάλιστα. Εδώ στην Αρκαδία λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε στο αναλογικό σήμα τρεις πομπούς. Στα Δολιανά, στη Ζάτουνα και στην Ασέα. Κέντρα εκπομπών. Στα Δολιανά, στη Ζάτουνα και στην Ασέα. Και το Λεβίδι. Αυτά είναι στο χάρτη συχνοτήτων. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Είναι τα Δολιανά, η Ασέα και το Λεβίδι. Αυτά τα τρία κέντρα περιλαμβάνονται στο χάρτη συχνοτήτων. Μάλιστα. Τα τρία κύρια κέντρα μπορείτε να πούμε, έτσι. Τρία κύρια κέντρα, ναι. Κύρια κέντρα. Οπότε από εκεί, ό,τι πιάσει, ό,τι δεν πιάσει, αναλαμβάνουν οι Δήμοι αν θέλουν να εξυπηρετούν τους... Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι με το ψηφιακό σήμα, και αυτό το έχουν δει όσοι είχαν την τύχη, ας το πούμε, να εκτεθούν στο ψηφιακό σήμα, έχουμε πολύ καλύτερη διάδοση του σήματος, πολύ πιο αποτελεσματική, και έτσι περιοχές που πριν πιάνανε, ας το πούμε, με κακή ποιότητα τηλεόραση και χρειαζόταν πιθανόν να αναζητήσουν τη λύση τοπικού αναμεταδότη, στην ψηφιακή εποχή να μην χρειαστεί να το κάνουν. Ναι, αυτό το είδα, επειδή είμαι ηλεκτρονικός, ανακατεύομαι 35 χρόνια με τα ηλεκτρονικά και μάλιστα σε κέντρα εκπομπής ήμουνα στον ΟΤΕ, ροή τα ειδικότητα. Άρα γνωρίζετε. Πήγα και έβαλα στο Άκοβο, το Άκοβο είναι ένα χωριό ψηλά πάνω από τη Μεγαλόπολη, πήγα και έβαλα δύο αναμεταδότες προχθές. Είδα πραγματικά μια πολύ καλή ποιότητα, πράγμα που δεν υπήρχε με την προηγούμενη αναλογική εκπομπή. Ναι, το γνωρίζω, είμαι γνώση του αντικειμένου. Άρα βλέπετε ότι καλό είναι κανείς να περιμένει να ολοκληρωθεί η ψηφιακή κάλυψη μιας περιοχής για να δούμε μετά τα κενά και να πάμε αποτελεσματικά να τα γεμίσουμε ώστε να μην προκύπτουν για τους Δήμους
έξοδα που πιθανό θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει. Σε μια εποχή που όλοι γνωρίζουμε ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Είναι ερώτηση ακροατή μας αυτή. Αυτός είναι κάπου εκεί προς την άλλη μεριά της Καλαμάτας, προς τον πύργο της Ηλίας, λέει, ο ένος κεφαλονιάς ή το φραγκοπίδημα του πύργου, υπάρχει κάτι στο μέλλον να ξεκινήσει κάποια εκπομπή ψηφιακή από εκεί? Και τα δύο κέντρα αυτά εντάσσονται στο βασικό κορμό του ψηφιακού δικτύου. Το φραγκαπίδημα θα είναι μαζί με την Πελοπόννησο και ο ένος είναι στην ίδια περίοδο. Άρα όλα αυτά μαζί θα περάσουν στην ψηφιακή εποχή. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά στην αγορά, θέλουμε να μας πείτε, μπαίνει το ψηφιακό σήμα, τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχουν και μερικοί επιτίδιοι οι οποίοι λένε αλλάζουμε κεραία, αλλάζουμε εγκατάσταση, αλλάζουμε καλώδια. Τι θέλετε να πείτε, τι να προσέχουν, τι συνιστάτε να προσέχουν οι ακροατές μας? Η γενική αρχή, με όσο ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, μια γενική αρχή ισχύει για πάνω από το 90% των περιπτώσεων. Άρα αφορά στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού για το οποίο μιλάμε. Η γενική αρχή λοιπόν είναι ότι όταν κάποιος είχε αναλογική λήψη, θα έχει σίγουρα και ψηφιακή λήψη. Χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάποια αλλαγή στο σύστημα λήψης του. Με εξαίρεση πάντα είτε την επιλογή του να πάρει έναν αποκωδικοποιητή, που είναι η φθηνότερη, ας το πούμε, προσθήκη για προσαρμογή της τηλεόρασής του, είτε αν αντέχουν τα οικονομικά του, να πάρει μια τηλεόραση με τον δέκτη ενσωματωμένο. Άρα, καταρχήν για την πλειονότητα του πληθυσμού, θα λέγαμε ότι να περιμένουν το ψηφιακό σήμα με ηρεμία, δεν χρειάζεται να μπουν σε έξοδα αλλαγή εγκαταστάσεων. Το πιο πιθανό που θα χρειαστεί να κάνουν είναι να πάρουν απλά τον αποκωδικοποιητή, θα τον βάλουν ενδιάμεσα στο σύστημά τους και θα δούνε το νέο ψηφιακό σήμα. Μάλιστα. Τώρα, ψηφιακή κεραία με αυτή τη λογική δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα ότι πρέπει να αλλάξει η κεραία σου να γίνει ψηφιακή. Αυτό βέβαια, πολλές φορές τα σπίτια έχουν παλιά συστήματα λήψης. Τα φτιάξανε κάποτε, είναι στην ταράτσα, όσο βλέπει το σπίτι δεν μπαίνουμε στην κόπο να το αλλάξουμε. Καμιά φορά εκπαιδευόμαστε και στο να βλέπουμε με χιόνια ή με παράσιτα και πάλι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να τα αλλάξουμε. Πιθανόν, εάν η λήψη μας είχε χιόνια, δηλαδή είχε προβλήματα, τα οποία πιθανόν να οφείλονται στο σύστημα λήψης, τότε στο ψηφιακό σήμα αυτά τα χιόνια θα εμφανίζονται με σπασίματα, με αυτά τα τετραγωνάκια που βγαίνουν. Εάν μας συμβεί κάτι τέτοιο και οι γείτονές μας βλέπουν καλά, θα σημαίνει ότι δεν έχει πρόβλημα η περιοχή μας, αλλά έχουμε πρόβλημα εμείς, τότε πιθανόν κάποιος καλό θα ήταν να κοιτάξει τις συνδέσεις, όχι όλη την κεραία, δηλαδή μη τυχόν είναι σκουριασμένες, μη τυχόν τα καλώδια έχουν φύγει από τη θέση τους, γιατί μη θεωρούμε δεδομένο ότι τα κεροσυστήματα στις ταράτσες είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Κανείς θα μπορούσε να το κάνει πιθανόν και ο ίδιος ή με τη βοήθεια ενός τεχνικού, αν τυχόν έχει αυτό το πρόβλημα, να ελέγξει καταρχήν τις ίδιες τις συνδέσεις. Δεν είναι ανάγκη να μπει σε διαδικασία αλλαγής κεραίων. Μάλιστα. Τώρα, αν δει ότι σε αυτή την πορεία η κεραία είναι σε άθλια κατάσταση, καλό είναι να κάνει μια επένδυση, δεν είναι ακριβές οι κεραίες. Να την αλλάξει. Αλλά δεν χρειάζεται για να δεχτεί το ψηφιακό σήμα να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια λύση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και επαναλαμβάνω, όταν και η περιοχή του έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Μία ερώτηση όσον αφορά, υπάρχει πρόβλεψη, δεν ξέρω πώς δουλεύει, αν θέλει κάποιος τοπικός σταθμός να μπει μέσα στο δίκτυο εδώ, ας πούμε, των Δολιανών, μπορεί να μπει? Βεβαίως. Υπάρχει πρόβλεψη στο χάρτη συχνοτήτων, ο οποίος έχει δημοσιευθεί, για πολυπλέκτες, δηλαδή υπάρχουν κάποιες συχνότητες, ας το πούμε, για κανάλια, ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, κάποιες συχνότητες, τα οποία είναι για την δημόσια τηλεόραση, και υπάρχουν και κάποιες συχνότητες, οι οποίες είναι για τους τοπικούς περιφερειακούς σταθμούς. Αυτά τα τρία δίκτυα, ας το πούμε, είναι τρία διαφορετικά δίκτυα. Και σύμφωνα με το κείμενο το οποίο είχε βγει σε διαβούλευση από την ΕΕΤΑΦΤΑ, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, θα προβλεφτούν, ας το πούμε, τριών ειδών πάροχοι.
ο πάροχος ιδιωτικών σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, ο πάροχος ΕΡΤ, πρώην ΕΡΤ, δημόσια τηλεόραση, δημόσια τηλεόραση, ο οποίος έχει ήδη, ας το πούμε, αυτόματα πάρει την άδεια αυτή, και οι πάροχοι των περιφερειών. Έτσι θα υπάρχει ένα δικαίωμα, το λένε, δηλαδή ένας πάροχος για τα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας και 13 πάροχοι, κάθε ένας για την κάθε περιφέρεια της χώρας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της Πελοποννήσου θα υπάρξει ένας πάροχος ο οποίος θα πάρει όλη την Πελοπόννησο, και μέσα από αυτόν τον πάροχο θα βγουν και τα κανάλια, τα περιφερειακά. Τα περιφερειακά, αυτά που έχουν περιφερειακή άδεια. Βέβαια. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει πρόβλεψη να μπουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, ψηφιακό ραδιόφωνο δηλαδή? Σύμφωνα πάλι με το κείμενο της διαβούλευσης, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη σε ένα περιορισμένο κομμάτι του φάσματος, της χωρητικότητας του φάσματος που θα δοθεί στους παρόχους, το οποίο προβλέπεται να μην ξεπερνάει το 10%, θα μπορούν να μπουν και κάποια κανάλια. Κάποια κανάλια ραδιοφωνικά, δηλαδή κάποια κανάλια ήχου πλέον. Ναι. Νομίζω στην Αθήνα υπάρχουν μέσα από τον αποκωδικοποιητή μερικά κανάλια. Υπήρχε η ΕΡΤ μάλλον, η ΕΡΑ τότε. Η δημόσια τηλεόραση τότε, η ΕΡΤ, τότε ΕΡΤ, είχε πάρει μια πρωτοβουλία και είχε περάσει μέσα στο πολυπλέκτη της και τα ραδιοφωνά της. Αυτό δεν υπήρχε τότε σε κάποια πρόβλεψη, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν το έχουμε κάνει και εμείς μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Σαν DGA. Πλέον έχει υπάρξει η πρόβλεψη στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόχου. Οπότε πιθανότατα και εμείς, εφόσον θα είμαστε τελικά ο πάροχος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, θα υπάρχει η δυνατότητα να εντάξουμε κάποια ραδιοφωνικά σήματα. Βέβαια, το πλαίσιο αδειοδότησης των σταθμών αυτών και ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο Εθνικής Εμβέλειας κάλυψης της τηλεόρασης δίκτυο, δεν το γνωρίζουμε, γιατί οι σταθμοί αυτή τη στιγμή είναι τοπικής εμβέλειας. Πάντα και από τη φύση τους. Δεν υπάρχει σταθμός Εθνικής Εμβέλειας πέρα από αυτούς της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ναι. Άρα εκεί υπάρχει ένα κενό, θα έλεγα, σε επίπεδο Εθνικής Εμβέλειας, παρόχου Εθνικής Εμβέλειας, το κατά πόσον θα μπορέσει να εντάξει σε ένα Εθνικής Εμβέλειας δίκτυο ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ωραία. Τελειώνοντας, κάτι άλλο έχετε να μας πείτε? Απλά, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι η ψηφιακή τηλεόραση έρχεται, φέρνει μόνο καλά, δηλαδή φέρνει καταρχήν την βελτίωση της τηλεοπτικής εμπειρίας. Αυτό το ξέρουν όσοι τηλεθεατές είχαν τη χαρά να εκτεθούν στο σήμα. Αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τις δυνατότητές του. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες να φέρει μαζί του. Και είναι μια καλή αλλαγή για τη χώρα, που βοηθάει και τον τηλεθεατή και τους παρόχους περιεχομένου και την πολιτεία, δεδομένου ότι από αυτή τη μετάβαση θα παραχθούν αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την πολιτεία, με τη μορφή τέλους που θα δοθεί κυρίως για το ψηφιακό μέρισμα, που είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που γίνεται όλη αυτή η μετάβαση. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήρθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Τρίπολης, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι, και να τα πούμε και πάλι στο μέλλον. Βεβαίως, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Τρίπολης και της ευρύτερης περιοχής που καλύπτεται με το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Και ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε στο μέλλον για πιο λεπτομερείς οδηγίες όταν θα φτάσει και η περιοχή της Πελοποννήσου να περάσει ολοκλήρου στην ψηφιακή εποχή. Όταν με το καλό ξεκινήσουμε εδώ, θα έχουμε πάλι μια ενημέρωση. Βεβαίως. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και επίσης, καλό μεσημέρι και σε εσάς.